τέλειωσε. Λειτουργεί λοιπόν λογοτεχνικά. Απλά είναι τα πράγματα στη λογοτεχνία. Δεν θα μιλήσουμε για το είδος της συγκίνησης, γιατί η συγκίνηση έχει πολλά, αλλά δεν έχει και τίποτα. Εγώ προτιμώ να συγκινήσετε χωρίς να καταλαβαίνετε γιατί συγκινήσετε. Αυτό έχει ουσία. Όλα τα άλλα είναι κακές φιλολογίες. Να τεκμηριώσει λοιπόν τέλος εάν δημιουργούν λογοτεχνική συγκίνηση. Προσπαθώντας λοιπόν να προσεγγίσω αυτό τον προβληματισμό, θα έλεγα ότι στα διηγήματά της η Μαρία Μαραγκουδάκη επιτυγχάνει, νομίζω με πολύ ικανοποιητικό τρόπο, να περπατήσει σε ένα σκηνί πατώντας στέρεα πάνω στο ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός είναι το σκηνί. Οι ταλαντώσεις και οι κραδασμοί που προκαλούνται δεν είναι παρά η ενσυνείδητη προσπάθειά της να ισορροπήσει στο σκηνί αυτό. Οι ταλαντώσεις, οι κραδασμοί, οι φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται δεν είναι παρά ακριβώς αυτό. Η αίσθηση της αλληγορίας, η αίσθηση του αλόκοτου, η αίσθηση του φανταστικού. Μαρία Μαραγκουδάκη νομίζω ότι έχει πλήρως αντίληψη του λογοτεχνικού αυτού παιχνιδιού. Για το λόγο αυτό πείθη. Θα μου πείτε πώς πείθη. Την αλληγορία ή το φανταστικό άλλος δεν την καταλαβαίνει. Πώς λοιπόν με πείθη. Μα μου απαντήσατε ήδη. Εφόσον συγκινηθήκατε, σημαίνει ότι και το αλόκοτο και το φανταστικό και το αλληγορικό πατούν πάνω σε μια πολύ ρεαλιστική βάση, μόνο που εδώ η Μαρία η Μαραγκουδάκη παίζει υποσυνείδητα με τον αναγνώστη. Φτιάχνει σαν αράχνη ένα νήμα από το υγρό της και το δένει ακριβώς σερβίροντάς το με έναν καταπληκτικό τρόπο. Δεν συμβαίνει εύκολα αυτό και κυρίως δεν συμβαίνει σε τέτοια μικρής έκτασης, δηλαδή εξαιρετικής οικονομίας, κείμενο. Πείθη λοιπόν, αφού ο υπόγειος συνεκτικός αφηγηματικός ομφάλιος λόρος δημιουργεί αυτό που λέμε στη λογοτεχνία αληθοφάνεια. Η αληθοφάνεια επίσης, και εδώ θα το καταθέσω, δεν είναι μόνο προνόμιο του ρεαλισμού. Για σκεφτείτε το λίγο. Μας έχει τρελάνει η αφήγηση, η θεωρία της αφήγησης και η κριτική τα τελευταία 30 χρόνια, κυρίως μετά το μεταμοντέρνο, ότι όχι, αληθοφανές είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε. Λάθος. Δεν θα σας το αναλύσω, θέλω λίγο να το σκεφτείτε. Αληθοφάνεια έχουμε και στα όνειρα. Αληθοφάνεια έχουμε και στην αλληγορία. Αληθοφάνεια έχουμε και στο συμβολισμό. Αληθοφάνεια έχουμε και στο φανταστικό. Και αυτό που με κέντρισε περισσότερο, γι' αυτό την ευχαριστώ από καρδιά στη Μαρία τη Μαραγκουδάκη, είναι να φτιάξω ένα κείμενο που το έχω ήδη στα σκαριά, το σχεδιάζω, ακριβώς πάνω σε αυτό. Η αληθοφάνεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του ρεαλισμού. Αληθοφάνεια με χαρακτηριστικά μιας πιο ανοιχτής ανάγνωσης και πρόσληψης λοιπόν, μπορούμε να συναντήσουμε στην αλληγορία και στο φανταστικό και όχι φυσικά μόνο εκεί. Νομίζω ότι λέω πολλά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η βιωματικότητα αποτελεί επίσης ένα από τα κέρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας. Θα είμαι πιο γρήγορος γιατί δεν γίνεται, έχω να μιλήσουν κι άλλοι. Της διηγηματογραφίας της Μαρίας Μαραγκουδάκη.
τα κείμενά της μπορούν να προσληφθούν και ως μικροί θεατρικοί μονόλογοι ή απλώς μονολογικές συνάψεις με τη μνήμη. Όλα τα κείμενα ενορχιστρώνουν ένα βιωματικό παιχνίδι, όλα συγκροτούν μια συνομιλία με τον εαυτό. Διαπιστώνει κανείς την απομυθοποίηση παλιών ή νεότερων συγκινήσεων και αισθηματικών φορτίων. Η Μαρία Μαρουδάκη γκρεμίζει τον κόσμο μας. Μας λέει, ηλίθιοι, ξεχάστε τους μύθους. Η πραγματικότητα είναι εδώ, νάτι. Πώς τη δίνει, φανταστικά, αλληγορικά, ρεαλιστικά κλπ. Είναι μία συνειδητή και επίπονη προσπάθεια για μια νέα ανάγνωση του εαυτού και του κόσμου που τον περιβάλλει. Σε ένα άλλο επίπεδο, τα διηγήματα της Μαρίας Μαραγκουδάκη είναι λόγοι που κατατίθενται για να αποκαθαρθεί όλη η λογική πάνω στην οποία στηρίχθηκε η οπτική γωνία με την οποία έμαθε ο άνθρωπος να διαβάζει και να προσλαμβάνει τον κόσμο. Θα έλεγα επίσης ότι η μηδενική γωνία είναι και ένα προσωπικό στοίχημα της Μαρίας Μαραγκουδάκη. Η μνήμη ανασύρει αισθήματα που έχουν βιωθεί, εικόνες και φορτία που οδήγησαν σε πλάνες, μορφές και χαρακτήρες προσώπων που δεν είναι μόνο απλοί αφηγηματικοί ήρωες, αλλά τραγικοί χαρακτήρες. Ο πατέρας, η μητέρα, οι φίλοι, ο δίδυμος αδερφός, ο αδερφός, η ξαδέρφη, ο εραστής, η πόλη, η κούκλα και άλλοι. Ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στην παραδοχή και την αυταπάτη, ανάμεσα στην αλήθεια του χρόνου και την οριμότητα της πλάνης. Σκεφτείτε το λίγο. Την οριμότητα της πλάνης. Πόσες φορές έχουμε συναντήσει την πλάνη στη ζωή μας και πόσες φορές την συναντούν διαρκώς και στο διηνεκές του αφηγηματικού χρόνου τα διηγήματα της Μαρίας Μαραγκουδάκη. Βρίσκονται σε μία διαρκή πλάνη. Ακόμα και η ίδια η έννοια της απώλειας, έτσι όπως την προσλαμβάνουν οι ήρωες, δεν είναι παρά μία πλάνη. Των ψευδεστήσεων και της επιθυμίας. Ήρωες χαμένοι, χωρίς να μπορούν να χαθούν. Ήρωες αιωρούμενοι ανάμεσα στο διαρκές κενό και στο διαρκές διηνεκές. Ήρωες που βιώνουν την απώλεια, την ξαναγράφουν, τη συστέλνουν, τη διαστέλνουν. Ήρωες που ενώ γνωρίζουν, αποδέχονται την απώλεια, το θάνατο, τη σμίκρυνση, την απίσχνανση. Ήρωες που αντανακλώνται στον εαυτό τους και στον χρόνο. Ήρωες που παίζουν με τη διαρκή επανάληψη κινήσεων και αριθμών, κινήσεις που αποκτούν ροή και ρυθμό, όπως στο πρώτο κείμενο των 6 σημείων ασυνέχειας. Σαν μια παρατεταμένη και αυτοματοποιημένη συνθήκη με την πλάνη της ζωής και τελικώς με την απώλεια της ζωής. Ήρωες που επιστρέφουν για να απομυθοποιήσουν το παρελθόν όπως ο Μεσημεράς. Ήρωες που ξαναδιαβάζουν την απώλεια και τον κόσμο υπενισόμενοι, ηρωνευόμενοι, κάνοντας χιούμορ. Αν μελετήσει κανείς με προσοχή τα κείμενα της Μαρίας Μαραγκουδάκη, θα αντιληφθεί μια αφήγηση που συγκροτείται μέσα από μια αρχιτεκτονική με εξαιρετικές αναλογίες. Το είπαμε και στην αρχή.
Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια αρμονική εκφορά μιας μαθηματικής αντίληψης που διαπνέει όλο το κόρπους. Η μηδενική γωνία απευθύνεται σε ασκημένους αναγνώστες. Δηλαδή θα κουραστούμε. Και καιρός κάποτε να μας κουράζει η λογοτεχνία. Γιατί η καλή λογοτεχνία κουράζει. Δεν μας πάει στην άμμο για να βγάλουμε την κορμάρα μας και να τη δει ο ήλιος. Μπορούμε τέτοια χιλιάδες μυθιστορηματάκια να πάρουμε και να τα πάμε στην παραλία. Η μηδενική γωνία δεν είναι για την παραλία,